μας όταν τους συναντώ στο δρόμο, στην κοινωνία μέσα, μην λέτε ποτέ την λέξη τιμή σε πολιτικό. Είναι τιμή στους πολιτικούς να μπορούν να επηρεάσουν τη δική σας ζωή. Άρα η χαρά είναι αμοιβαία. Με συμφέρει αυτό που λέτε, οπότε θα το δεχθώ. Παρότι είναι τιμή να είναι ο πρόεδρος ενός μεγάλου πολιτικού κόμματος. Θα διαφωνήσουμε σε αυτό, αλλά θα παρακαλώ. Ξεκινώ. Δεν θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι το μείζον θέμα. Όμως, για τη Νέα Δημοκρατία είναι το μείζον θέμα. Όμως η επικαιρότητα... Είναι το πρόβλημα της Ελλάδας, είναι το πόθεν έσχισμο. Κατά τη γνώμη μου, εσείς κάνατε το λάθος, το αυτογκόλ. Ο κύριος Μητσοτάκης στην διακαναλική συνέντευξή του δεν είπε ότι εγώ ευθύνομαι για τα δεινά της πενταετούς κυβέρνησής του. Δεν άκουσα να λέει κάτι τέτοιο, αν το ακούσατε εσείς. Εγώ άκουσα από εσάς για πρώτη φορά και μάλιστα εδώ στο Γιώργο Λιάγκα να λέτε ότι θα δώσετε το πόθεν έσχες πριν από τις ευρωεκλογές. Ναι. Λοιπόν, το timing, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, έφερε το θέμα, όπως ήταν αναμενόμενο, στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων και στα πρώτα θέματα των δελτίων ειδήσεων. Τώρα, καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση... Επιτρέπετε, σου λέω και το timing. Παρακαλώ. Λοιπόν, λένε πολύ στο κόμμα σας ότι ήταν αυτό γκολ. Λένε δηλαδή ότι καλύτερα θα ήταν. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι πολίτες. Ότι καλύτερα θα ήταν. Με χαρά να βγουν δημόσια. Να το δώσετε στις ημερομηνίες που ο νόμος προβλέπει. Εάν κάποιος έχει άποψη περί του timing, δικαίωμά του να την έχει. Αλλά εγώ σας λέω το γιατί είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα για μένα. Είναι σημαντικό διότι η χώρα μας τόσες δεκαετίες δεν έχει πετύχει μια φορά σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αγοραστική δύναμη που είμαστε τώρα προτελευταίοι, πάνω από τη Βουλγαρία. Θα έρθουμε σε αυτά μετά. Ακούστε με λίγο, θα το συνδυάσω, θα δείτε πώς το συνδυάζω. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε διαφάνεια στο πολιτικό χρήμα. Μην τα βάλουμε όλα στο μίξερ, πρόεδρε. Εάν με ακούσετε, θα δείτε ότι υπάρχει μια λογική στο που λέω. Ακούω. Ωραία. Έγινε ένα θέμα για το πόθεν έσχες μου σε διατεταγμένη υπηρεσία από και τα μίντια που είναι φύλλα προσκύμενα στην κυβέρνηση και από όλους τους υπουργούς και από τον Πρωθυπουργό εδώ και εβδομάδες, εδώ και μήνες. Γιατί θέλουν να πείσουν τον ελληνικό λαό. Πάλι τα μίντια αυτά είναι για όλα. Βεβαίως υπάρχουν μίντια τα οποία επηρεάζονται από την κυβέρνηση. Δεν αναφέρομαι στον Αντένα. Εντάξει, και υπάρχουν και άλλα τα οποία επηρεάζονται από την αντιπολίτευση. Ναι. Εάν σας υπόσχομαι ότι εμείς δεν έχουμε κανένα οικονομικό συμφέρον ή καμία οικονομική ή πολιτική επιρροή στα μίντια. Να είμαστε ξεκάθαροι. Δυστυχώς δεν έχουμε κρυφά κονδύλια όπως έχει η Νέα Δημοκρατία. Και εκείνη που συνδυάζει το θέμα. Για ποιο λόγο η Ελλάδα τόσες δεκαετίες, το δέκατο μέλος στην ΕΟΚ, το πρώτο φτωχό μέλος σε σχέση με τα άλλα μέλη στην ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσα χρήματα έχουμε πάρει από την Ευρώπη. Γιατί τόσες δεκαετίες μετά είμαστε προτελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Γιατί δεν έχουμε ποτέ πετύχει σύγκληση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Μια δεκαετία κρίσης. Ναι, αλλά γιατί. Βαθιάς κρίσης. Γιατί όμως. Όχι γιατί από ΣΥΡΙΖΑ. Χρεοκοπήσαμε. Γιατί. Γιατί χρεοκοπήσαμε. Γιατί χρεοκοπήσαμε. Θέλετε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Θα σας πω γιατί χρεοκοπήσαμε. Μήπως προκηρύξουμε ένα συνέδριο και με καλέσετε. Μπορώ να σας πω σε μία φράση γιατί χρεοκοπήσαμε. Ναι, πρόεδρε, θέλω να πάω στα ερωτήματα. Έχουμε θέμα με την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί ο Έλληνας να περιμένει ότι θα αλλάξει κάτι στην χώρα μας εάν έχει αποκτήσει ανοσία με το μαύρο χρήμα στην πολιτική. Δημιούργησε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία ένα θέμα, το ότι εγώ ως ιδιώτης στις ΗΠΑ ευθύνομαι και είμαι απατεώνας και ευθύνομαι για τα προβλήματα της χώρας. Λοιπόν, εγώ δεν άκουσα κάποιον να σας λέει απατεώνας. Τώρα αυτό είναι το υπονοούμενο. Δεν άκουσα κάποιον. Λοιπόν, και αυτό που λέω εγώ είναι ορίστε, εγώ τα δούλεψα. Έχω πετύχει, αυτά έχω. Μπορεί να μην αρέσει σε πάντως αυτό που δώσατε και δεν είναι πόθεν έσχες. Είναι η περιουσιακή αυτό μου είναι κατάσταση. Η καταδήλωσή σας, περιουσιακή κατάσταση. Αφού δεν είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το πόθεν έσχες. Επειδή εγώ κάνω πόθεν έσχες. Μπορώ να τελειώσω τη λογική μου. Χρόνο, ακούστε με λίγο να τελειώσω τη λογική μου. Το πόθεν έσχες θέλει και έγγραφα δίπλα, τα οποία αποδεικνύουν. Μα η πλατφόρμα δεν είναι ανοιχτή. Είτε από επενδυτικά σχήματα. Με χαρά να τα παρουσιάσουμε όλα. Ας ανοίξει ο Πρωθυπουργός τώρα την ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πόθεν έσχες. Θα το παρουσιάσουμε όλα. Αλλά επιτρέψω να τελειώσω λίγο τη λογική από πριν. Και να κάνω και καμιά ερώτηση μετά, γιατί μιλάμε 5 λεπτά και ερώτηση δεν έχω Ωραία. Κάνει. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργείται από την κυβέρνηση ένα τέτοιο μεγάλο θέμα με μένα, ως ιδιώτη μέχρι πρότινος και απόδημο, και συγχρόνως οι ρυθμίσεις των ωφελών της Νέας Δημοκρατίας να μην είναι δημόσιες. Να μην ξέρει ο ελληνικός λαός
πώς αυτό το κόμμα, το οποίο είναι το πιο υπερχρεωμένο κόμμα της Ευρώπης, διαφημίζει περισσότερο από κάθε άλλο κόμμα της Ευρώπης στην Google αυτή τη στιγμή. Εάν ο Έλληνας έχει αποκτήσει ανοσία σε μια τέτοια κατάσταση, τότε πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι μας και να απαιτήσουμε διαφάνεια στην πολιτική. Αλλιώς δεν θα αλλάξει τίποτα. Σε αυτά να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ έρχομαι σε αυτά που θα απαντήσετε εσείς σήμερα, που σας έχω απέναντί μου. Σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία, εξέδωσε ανακοίνωση μετά την δημοσιοποίηση των περιουσιακών σας στοιχείων, όπου λέει ότι ουσιαστικά εσείς παραδέχεστε ποινικά αδικήματα, διότι για αρκετούς μήνες μετά την εκλογή σας στη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, διατηρούσατε στην αλλοδαπή εταιρείες. Ναι. Λοιπόν, τι απαντάτε σε αυτό? Άρα λοιπόν είχα μία παρατυπία, επειδή ως απόδημος, ο οποίος σε εθελοντική βάση, τιμητική θέση. Αυτός είναι νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, του 2016. Και δεν είναι ένας νόμος ο οποίος έπρεπε να συνεχίσει να υπάρχει εφόσον η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να βάλει απόδημος του επικρατείας. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι το νόμο σας αυτό ξεκάθα, τον έκανε σας απαντώ ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκάθαρα. Κουστούμι για το Μητσοτάκη έβαλε, τότε. Μισό λεπτό. Έβαλε απόδημος του ψηφοδέλτιου επικρατείας. Και καλά κάναμε και κάναμε κάτι. Έπρεπε να είχαμε έδρες για τους απόδημους. Όχι ένα επικρατείας για τους απόδημους. Αλλά έγινε αυτό. 5 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν άλλαξε αυτόν τον νόμο? Τι θέλει μόνο τις ψήφους, το απόδημο? Θέλει ο απόδημος. Φαντάζομαι αν τον άλλαζε, θα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, τον αλλάξατε γιατί δεν σας βολεύει. Θέλει αυτός ο νόμος ήταν για να μην βγάζουν Έλληνες πολιτικοί τα χρήματά τους μαύρα σε offshore στο εξωτερικό. Αυτός όχι ένας απόδημος με άσπρα να μην μπορεί να τα φέρει πίσω στην Ελλάδα. Όταν ξέρετε, Νικολάου, ακούστε τι είπα, συγγνώμη, αυτός ο νόμος, το παραλαμβάνω επειδή με διακόψατε, αυτός ο νόμος δεν έγινε για να μπορεί ένας απόδημος να φέρει άσπρα στην Ελλάδα. Έγινε για να μην μπορούν οι πολιτικοί που έχουν προδώσει αυτή τη χώρα να βγάζουν μαύρα στο εξωτερικό. Και αυτός ο παραλογισμός ο νόμος προβλέπει ότι ο αρχηγός ενός κόμματος δεν και μπορεί για πρώτη να φορά, έχει λοιπόν, αρχηγός, και για πρώτη φορά αρχηγός ενός κόμματος παραδέχεται στη χώρα της ατιμωρησίας την παρατυπία του. Και έχω πει ξεκάθαρα. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι δεν είναι. Όλοι οι άλλοι τι γίνονται? Αρχαιοθέτηση. Αρχαιοθέτηση. Παντού αρχαιοθέτηση. Πείτε μου. Λοιπόν, σας... άρα είμαι υπερήφανος, κύριε Χατζηνικολάου, που έχω την τόλμη μπροστά στον ελληνικό λαό, στον οποίο λογοδοτώ, να πω ναι, ήταν μια παρατυπία. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτή η παρατυπία δεν επηρέασε κανέναν στην Ελλάδα. Κανέναν στην πολιτική. Δεν έχει τίποτα μεμπτό. Και όσον αφορά σε όλη αυτή την συζήτηση, τι λύνει στο τέλος της ημέρας στον Έλληνα πολίτη, τι πρόβλημα του λύνει? Εδώ έρχεται μια γυναίκα η οποία πεινάει, λέει στον Πρωθυπουργό ότι δεν βγαίνει ο μήνας 440 ευρώ και της λέει η Εκκλησία δεν σε βοηθάει. Θα έρθω στο θέμα της ακρίβειας. Και έρχεσαι και αυτή τη στιγμή, σε μιλάμε λίγο, λοιπόν. Θέλετε να μου απαντήσετε σε 2-3 ερωτήσεις για το πόθεν αίσια σας? Αν δεν θέλετε, θα προχωρήσω σε άλλο. Εάν θεωρείτε εσείς. Θεωρώ ότι είναι δικαίωμά σας να μην θέλετε. Δεν πρόκειται να επιμείνω. Αν όμως θέλετε. Ερωτήστε με χαρά. Ναι, ρωτήστε, υπάρχουν ένα-δύο. Δεν θεωρώ ότι λύνει μια-δύο απορίες. Για παράδειγμα, υπάρχει μια απορία. Πώς πραγματοποιήθηκε το εισόδημα πέρυσι του 1.995.000 από πού προέρχεται? Απαντώ. Ήταν η αμοιβή μου. Μάλιστα. Μισθός, μπόνους, για τα 50 εκατομμύρια κέρδος που έβγαλα στους επενδυτές μου το 2022. Μάλιστα. Εμφανίζονται, εσείς λέγατε το προηγούμενο διάστημα, δεν χρωστάω σε κανέναν. Εμφανίζονται εδώ δάνεια πάνω από 1.800.000. Mm-hmm. Τι είναι όλα αυτά τα δάνεια? Ωραία. Γιατί έχουν ληφθεί? Το ένα δάνειο λοιπόν είναι υποθήκη στο σπίτι μας στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, το οποίο εξυπηρετείται από τα μισθώματα αυτού του σπιτιού. Είναι επομένως τα χρήματα με τα οποία πήρατε αυτό το σπίτι. Προφανώς υπήρχε και μια προκαταβολή. Ναι. Αλλά προφανώς το δάνειο αυτό είναι για αυτό το σπίτι. Και επίσης. Και εξυπηρετείται από τα μισθώματα του ίδιου του σπιτιού. Μάλιστα. Και επίσης, επειδή δεν καταλαβαίνουν πολύ στην ελληνική πολιτική σκηνή το πώς λειτουργούν οι χρηματαγορές. Ναι. Για να καταλάβετε λίγο. Εγώ έχω συλλέξει από τα σημερινά δημοσιεύματα των εφημερίδων τα ερωτήματα. Ναι, άρα λοιπόν, αλλά μέσα σε αυτά τα χρέη λοιπόν, στα οποία αναφέρεστε, υπάρχει και ένα φοιτητικό δάνειο του συζύγου μου
για 150.000 δολάρια. Ναι, αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, τα φοιτητικά δάνεια. Ξέρετε, υπάρχει μια οικογένεια, υπάρχει μια οικογένεια σε αυτή τη χώρα που κλαψουρίζει, που πρέπει να πουλήσει περιουσία για να συντηρήσει τα παιδιά της. Για να σπουδάσουν εκτός Ελλάδας με την επιλογή τους. Λοιπόν, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για το ότι έχω πετύχει. Λέτε για το σπίτι που πούλησε ο Πρωθυπουργός στη Γλυφάδα, το σπίτι του πατέρα του, αυτό λέτε. Δεν ξέρω πώς, αλλά μην έρχεται τώρα να... Αυτό είναι δημόσια, γνωστό. Ωραία, αλλά δεν μπορεί να πηγαίνει ότι και να λέει, το α, σπίτι και εμείς, ξέρατε, χωρίς να ξέρουμε το πόθεν αυτό το σπιτιών, το σπίτι του Βολτέρου να λείπει από το πόθεν Έσχες, χωρίς να έχουμε διαφάνεια στα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας και να λέει, τη μία μέρα να λέει, ευχαριστώ που ήρθατε στη γυναίκα τη συνταξιούχο που πεινάει και την άλλη να λέει και εμείς να πουλήσουμε περιουσία για να συντηρήσουμε τα παιδιά. Μας. Έχει έλλειψη συνέστησης, βεβαίως. Είναι το μαύρο πολιτικό χρήμα που έχει ταλανίσει στην κοινωνία. Το πόθεν Έσχες του κυρίου Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ, το έθεσε στο μικροσκόπιο επί 3-4 χρόνια όταν ήταν κυβέρνηση. Στη Βουλή. Έχει αρχιοθετηθεί όπως τόσα άλλα πράγματα. Το πόθεν Έσχες του κυρίου Μητσοτάκη ήταν ελεγμένο. Εγώ θυμάμαι επί 3-4 χρόνια. Το πόθεν Έσχες του κυρίου Μητσοτάκη ήταν ελεγμένο και ξαφνικά βγαίνουν τα Paradise Papers. Τον είχατε περάσει από ακτινογραφίες. Όπως περνούν εσάς τώρα. Μπορούμε λοιπόν. Πείτε μου σας παρακαλώ κάτι ακόμα. Ας πούμε λοιπόν ότι έχει περάσει από ακτινογραφίες. Γιατί δεν ήταν το Paradise Papers, αυτό στο πόθεν Έσχες τότε. Πού είναι το σπίτι του Βολτέρου, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και στο τέλος της ημέρας, να σου πω κάτι, γιατί έχουν γίνει 4 εκλογικές αναμετρήσεις χωρίς να ξέρουμε τα πόθεν Έσχες του Πρωθυπουργού. Πριν από ένα λεπτό, μου μεταφέρατε εδώ με την απάντησή σας τη στενοχώρια του συζύγου σας για την αναφορά στο φοιτητικό του δάνειο. Και την ίδια στιγμή, εσείς συνεχίζετε μία παλαιά τακτική του ΣΥΡΙΖΑ να στοχοποιείτε τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Δεν στοχοποιώ τη σύζυγο κανενός. Αλκαπώνε τον είπατε. Τέσσερις εκλογικές. Με συγχωρείτε, θα με μπορείτε βγάλετε να παίξετε το βίντεο, αν θέλετε. Παίξτε το βίντεο. Ποιον είπατε Αλκαπώνε? Παίξτε το βίντεο. Παίξτε το βίντεο, αν θέλετε. Ουδέποτε είπα ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο Αλκαπώνε. Ποιον εννοούσατε? Ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο στοχοποιεί. Σήμερα, για παράδειγμα, κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε, είπα εγώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο Αλ Καπόνε. Είπατε? Όχι, δεν το είπα. Εντάξει, και είναι ντροπή για ένα ολόκληρο σύστημα. Βασικά, να μην λέω τη λέξη ντροπή, γιατί την έχουν πει και για τα ΤΕΜΠΗ και για την ΕΕΠ και έχει πλέον γίνει και αυτή η λέξη ντροπή, όπως και η λέξη εξυγχρονισμός και ελπίδα έχουν καταστραφεί στην ευθυξία του ελληνικού λαού. Είναι κρίμα, μάλλον θα πω. Είναι κρίμα ένα ολόκληρο σύστημα να θέλει να αποπροσανατολίσει από τα ζητήματα της ακρίβειας, της φορολογικής αδικίας, της σπατάλης που υπάρχει, του εγκλήματος των τεμπών, για να φέρεται σε τι? Σε έναν έντιμο άνθρωπο που είναι ο μόνος ο οποίος έχει παρουσιάσει τα τρέχοντα περιουσιακά του στοιχεία. Έχω στείλει το Excel στο γραφείο του κ. Μητσοτάκη, αναμένουμε απάντηση. Ή θα ανοίξει το σύστημα του πόθεν Έσχες τώρα, να κάνουμε και οι δύο το πόθεν Έσχες μας και για το 23 και εκείνος για το 22. Εκείνος το έχει κάνει 20 δεν φορές. Δεν έχει κάνει. Δικό σας είναι δύο πρώτη χρόνια φορά. Έχουν. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ότι έχουν περάσει 4 εκλογικές. Λείπουν 2 χρόνια. Τι έχουν γίνει, πόσα παραπάνω σπίτια υπάρχουν τα 2 χρόνια. Στο Ζαγόρι υπάρχει κάτι το οποίο έχει υπάρξει και έγινε και Natura. Πάντως ο ίδιος έχει δηλώσει 3 σπίτια. Κύριε Χατζηνικολάου, για ποιο λόγο είναι κλειστή και πλατφόρμα? Τα οποία είναι γραμμένα στα ονόματα της γυναίκας του και των παιδιών. Για ποιο λόγο είναι κλειστή πλατφόρμα? Για ποιο λόγο 2 χρόνια? Πού είναι αυτό το επιτελικό ψηφιακό κράτος? Σε αυτό μαζί σας. Ωραία, άρα, λοιπόν είμαι ο μόνος ο οποίος έχει παρουσιάσει στοιχεία για το 2023. Κλείνω με το πόθεν. Και δεν λειτουργεί η πλατφόρμα. Κλείνω. Και είναι καιρός η Νέα Δημοκρατία να απαντήσει, η Νέα Δημοκρατία στο δάνειό της. Να ξέρει ο ελληνικός λαός τι ρύθμιση για αυτό το κόμμα. Και θεωρώ και μη ενδιαφέρουσα για τους πολίτες. Αλλά δυστυχώς ήρθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Κλείνω με ένα ερώτημα απλό. Εγώ σας έχω ακούσει με τα αυτιά μου να λέτε το προηγούμενο διάστημα ότι δόξα τω Θεώ έχω πετύχει δουλεύοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχω καταφέρει να έχω μια οικονομική άνεση που μου επιτρέπει να μην ξαναεργαστώ. Αυτό δεν προκύπτει από την περιουσιακή κατάσταση που δηλώσατε. Δεν προκύπτει ότι μπορεί να μην ξαναεργαστείτε. Μην ανησυχείτε. Δεν ανησυχώ. Μην ανησυχείτε για μένα. Δεν ανησυχώ. Να ανησυχείτε για τον Έλληνα πολίτη, για τη συνέπεια ο λόγων βλέπει και στοιχείων. Λοιπόν, μην ανησυχείτε. Το ερώτημά μου είναι, για παράδειγμα, κάνατε πριν από πολύ λίγο καιρό μια μεγάλη αγορά ακινήτου, ένα 800 κατά δήλωσή σας, στο Γιώργο Λιάγκα. Από τα δεδουλευμένα μου. Αυτά τα χρήματα από πού ήρθαν? Από τα δεδουλευμένα μου.
Δηλαδή, όπως είναι αυτή τη στιγμή στο πόθεν έσχεσμο. Από τα 2 εκατομμύρια της αμοιβής που είπατε πριν, ήρθαν αυτά. Προφανώς. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Μάλιστα. Και να σας πω κάτι, όμως, δηλαδή πραγματικά, εάν... Εγώ δεν έχω θέμα. Επομένως, αυτή μπορώ, τη στιγμή, ακούστε με λίγο. Ακούστε με αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, ναι, να λέει δεν εργάζεται από τη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος, είναι άνεργος. Ναι. Δεν είμαι άνεργος, εντάξει, ούτε είμαι άεργος όπως ήταν αυτό το αφεντικό είπε, του. Εγώ σας μεταφέρω σε εισαγωγικά τα λόγια του. Ο αφεντικό του ήταν άνεργος, 1,5 χρόνο πήγε καταφύγει στη Βουλή των Ελλήνων. Και ρωτούσε πώς ζείτε αυτό το διάστημα, διότι έκανε κάτι υπολογισμούς εκεί με το νέο σπίτι που αγοράσατε κλπ. Από τους οποίους προέκυπτε ότι είστε σε αρνητική οικονομική θέση. Να το απαντήσουμε ότι δόξα, ότι δεν έχετε ρευστότητα, να το απαντήσουμε δηλαδή, ότι δόξα τω Θεώ δεν έχουμε ανάγκη να πουλάμε επιστολές του Ιησού για να ζήσουμε. Αυτή είναι τώρα απάντηση. Αυτός πολιτικός απατεώνας είναι βάση των λεγόμενών του. Και του κυρίου Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός είναι Αλ Καπόνε, αυτός είναι πολιτικός απατεώνας. Εντάξει, κύριε Χατζηνικολάου, τώρα διαστρεβλώνετε τα λόγια μου. Διαστρεβλώνετε τα λόγια. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτός που πουλάει επιστολές του Ιησού είναι πολιτικός απατεώνας. Πριν βγει ότι ο κύριος Γεωργιάδης πουλούσε επιστολές του Ιησού. Φεύγω από το Δεν το είπε ο Πρωθυπουργός αυτό. Πάμε να συζητήσουμε τα μεγάλα και τα σημαντικά. Τα λόγια του Πρωθυπουργού λέω, όχι, δεν είναι δικές μου κατηγορίες. Πάμε να συζητήσουμε. Αλλά τον κρατάει ο Πρωθυπουργός του και λέει κάφρους και ανθρωπάκια. Τους νοσηλευτές. Γιατί αυτή είναι η ποιότητα της δημοκρατίας μας. Έχουμε έναν Υπουργό Υγείας ο οποίος λέει ψέματα για μένα, εντάξει, και δεν ασχολείται με το σύστημα υγείας που καταραίει. Αυτό του συμφέρει. Αυτή είναι η λαζονία του 41%. Πάμε στα μεγάλα και τα σημαντικά. Έχετε κάνει κάποιες σημαντικές οικονομικές εξαγγελίες. Ξεκινώ με αυτό. Μιλήσατε για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Ο κύριος Μητσοτάκης τον άκουσα να λέει ότι αυτό θα στοιχήσει στη χώρα σε μια τετραετία 45 δις. Ναι. Θέλω να μου πείτε, κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η δική σας αποτίμηση για το κόστος αυτού του μέτρου. Θα είναι οι δύο προτάσεις νόμου που έχουμε καταθέσει είναι άκρως πλεονασματικές για το κράτος. Καταρχάς, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα ήταν 45 δις σε ένα χρόνο σε συνέντευξή του. Μετά λένε 45 δις και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που δεν ποτέ έχει πει κάτι τέτοιο. Άρα πολύ απλά ψεύδονται ως συνήθως. Οι δύο προτάσεις νόμου που έχουμε καταθέσει είναι πλεονασματικές. Η πρώτη είναι για την ακρίβεια. Είναι μια προσωρινή ένεση ρευστότητας, μια ανάσα στην κοινωνία που αγκομαχά. Με το ΦΠΑ λέτε. Με το ΦΠΑ, με το πλαφόν στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μια σειρά από εξαγγελίες. Με το τηρεσία για τις εταιρείες που προσχροκερδούν. Έχει 2,7 δισεκατομμύρια κόστος, με το οποίο συμφωνούμε με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και έχουμε εμείς αντίβαρα, κυρίως από τελειοπόλεια στις τράπεζες και στο ηλεκτρικό ρεύμα, που θα φέρουν έσοδα από τα υπερκέρδη τους 3,2 δις ευρώ. Άρα λοιπόν είναι πλεονασματικό κατά 500 εκατομμύρια ευρώ. Από τη φορολόγηση λέτε. Από την έκτατη εισφορά, τη φορολόγηση στα υπερκέρδη. Στα υπερκέρδη, εντάξει, αυτών τραπεζών και ενεργειακών ενέργειας, εταιριών. Βεβαίως. Αλλά ναι, κυρίως για μένα να σου πω κάτι, αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ. Η Ιταλική κυβέρνηση, όταν ανακοίνωσε έκτακτη φορολογία των Ιταλικών τραπεζών, αναγκάστηκε να την πάρει πίσω, διότι κινδύνευσε να χάσει την επενδυτική βαθμίδα τότε και την μάζεψε άρον-άρον. Επίσης, ένα κρίσιμο ερώτημα είναι με την έννοια ότι η Ευρώπη έχει υιοθετήσει τον αναβαλλόμενο φόρο για τις τράπεζες, αν θα καταφέρετε να εισπράξετε. Και αυτό είναι κάτι που δεν το άλλαξε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ όσο ήταν κυβέρνηση. Οι ελληνικές τράπεζες είναι από τις πιο κερδοφόρες στην Ευρώπη. Κλείνουν παρακλάδια δεξιά και αριστερά αντί να εξυπηρετούν τον Έλληνα πολίτη και ειδικά τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι, όπως ξέρετε, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το e-banking με την ίδια ευκολία όπως οι νέοι στη χώρα μας. Οι Έλληνες φορολογούμενοι έχουν ζημιωθεί 40 δις ανακεφαλαιώνοντας αυτές τις τράπεζες και να έχουμε αυτή τη στιγμή ένα ολιγοπόλιο. Και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα με επενδυτική βαθμίδα στη χώρα μας, διότι αυτή η έκτακτη εισφορά. Με τον αναβαλλόμενο φόρο. Αυτή η έκτακτη εισφορά, τι θα το πληρώσουν. Γιατί τον πληρώνουν, δεν το βλέπω να τον πληρώνουν. Πάντως αυτό δεν το άλλαξε. Όλο αναβάλλεται αυτό ο φόρο. Τον κυβέρνηση. Έχει πληρώσει το φόρο. Δεν το βλέπω να όσο το ήταν κυβέρνηση, δεν λοιπόν, το άλλαξε. Το θέμα είναι. 5 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, θα απαντήσει εκείνη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτές οι τράπεζες έχουν τεράστια κόστη στις συναλλαγές. Έχουν στις καταθέσεις από τα χαμηλότερα επιτόκια στην Ευρώπη, στις χορηγήσεις, στα δάνεια, από τα υψηλότερα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με επενδυτική βαθμίδα, έχει σχέση με κοινή λογική.
έχει σχέση με μια άδικη συνθήκη για τον Έλληνα πολίτη. Γιατί άρα, ύψους φορολόγηση μιλάτε. Και όταν εδώ λέμε για 26% της κοινωνίας μας, τα πρόθυρα της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, προφανώς και πρέπει να παρέμβουμε. Και να παρέμβουμε εκεί που ένας φορολογούμενος έχει ήδη επενδύσει, που είναι σε αυτόν τον κλάδο. Όταν ήμουν στην Αμερική, στις τράπεζες, είχαμε λάβει τότε στις ΗΠΑ στήριξη από το κράτος στις τράπεζες, η οποία αποπληρώθηκε με ένα κέρδος 23% στον φορολογούμενο. Εδώ στην Ελλάδα, όχι μόνο έχουμε ζημία στο φορολογούμενο, έχουμε και υπερκέρδη, που φτωχοποιούν οριζόντια μάλιστα. Τα 3 ευρώ στη συναλλαγή κόστος φτωχοποιεί πολύ πιο ύπουλα τον φτωχό Έλληνα από τον εφοπλιστή. Και να είμαι ξεκάθαρος, δεν δαιμονοποιώ κανέναν, ουδέποτε το έχω κάνει. Εντάξει, ο στόχος μου είναι η σπατάλη στην κρατικοδίαιτη οικονομία να μειωθεί, όπως είναι, πιστεύω, στις τράπεζες, όπως είναι στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως είναι στα ψηφιακά έργα. Το οποίο ερευνά αυτή η συνεργασία. Σας μεταφέρω ερώτημα πολλών μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών, ναι, αλλά και μεγαλύτερων. Ο φορολογικός συντελεστής, για παράδειγμα στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου είναι η εταιρεία σας με τα στακοκάραβα, είναι 5,5%. Δεν ισχύει αυτό. Εσείς, για να ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Να τελειώσω την ερώτηση, εντάξει, και θα μου απαντήσετε συνολικά. Εσείς προτείνετε. Αν το δεδομένο, συγγνώμη, εντάξει, γιατί αυτό διαστερεβόλει την αλήθεια. Πόσο είναι ο φόρος στη Φλόριντα? Γιατί ότι έχω εταιρεία στη Φλόριντα με στακοκάραβα. Εντάξει, αυτό δεν μπορείτε να το παρουσιάζετε ως κάτι το οποίο το γνωρίζετε, γιατί δεν ισχύει. Εσείς το είχατε πει παλαιότερα. Ότι έχω εγώ εταιρεία στη Φλόριντα με αστακοκάραβα. Ότι έχετε εκεί αστακοκάραβα. Όχι, δεν ισχύει. Λοιπόν, ότι δεν ισχύει, πάμε παρακάτω όμως, γιατί ξέρω θα με ρωτήσετε ότι η Φλόριντα έχει. Έχει 5,5%. Λοιπόν, ακούστε. Εσείς προτείνατε, μισό λεπτό, προτείνατε στην Ελλάδα να αγγίζει το 49% μαζί με τη φορολογία μερισμάτων που θέλετε να υπαχθούν στην κλίμακα εισοδήματος. Και το ερώτημα για μου είναι πολύ απλό. Θα επιλέγατε ποτέ την Ελλάδα με αυτούς τους φόρους ως ξένος επενδυτής? Λοιπόν, και σας... αν είναι έτσι, γιατί δεν φέρνατε εδώ τις επενδύσεις σας, απαντήσω, σας και τις κάνατε εκεί? Θα σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, στις ΗΠΑ οι εταιρείες φορολογούνται εκεί που δραστηριοποιούνται. Μια εταιρεία η οποία μπορεί να είναι στο Delaware, και ακούω όλους τους πολιτικούς στην Ελλάδα που ξαφνικά έχουν γίνει φοροτεχνικοί των ΗΠΑ, να λένε ότι είναι φορολογικός παράδεισος. Εάν ίσχυε αυτό, δεν θα υπήρχαν εταιρείες σε όλη την υπόλοιπη Αμερική. Άρα δεν ισχύει. Όποια εταιρεία δραστηριοποιείται σε μια πολιτεία, όπως ήταν τα στακοκάραβα παρεπιπτόντως στη Μασαχουσέτη, πληρώνουν φόρο εκεί. Και μετά από αυτό, πληρώνουν και ομοσπονδιακό φόρο. Ο οποίος φόρος, ομοσπονδιακός φόρος στην Αμερική στα υψηλά εισοδήματα είναι 37%. Και ήταν 39%. Εσείς μιλάτε για 49%. Άρα, άμα βάλεις, μισό λεπτό, εάν βάλεις, εξαρτάται αν είναι η επιχείρηση ή αν είναι το ατομικό εισόδημα. Στην Αμερική φορολογείται και για τα δύο, παρεμπιπτόντως. Και εδώ. Εντάξει. Και όχι, εδώ δεν ισχύει αυτό. Πώς δεν ισχύει? Εδώ υπάρχει ένας αυτοτελής φόρος στα μερίσματα. Σταματάει εκεί. Δεν φορολογήσει μετά, ναι, στην ατομική κλίμακα. Έχει ήδη φορολογηθεί η εταιρεία πριν όμως. Άρα δεν είναι και στα δύο. Τώρα αντιφάσκεται, συγγνώμη. Όχι, είναι και στο μέρισμα, είναι και στην εταιρεία. Στην Ελλάδα υπάρχει ένας φόρος που είναι αυτοτελής για τα μερίσματα. Αυτό που λέμε εμείς είναι, θα ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλώνοντας την εταιρική φορολογία από το 22% στο 17%. Καταργείται μέχρι αυτή ποιο η δικλίδα ποσό, στα μερίσματα μέχρι, ποιο κέρδος, μέχρι 220.000 ευρώ κέρδος. Αυτό έχει ένα κίνδυνο. Αυτό έχω αναγγείλει. Φοροδιαφυγή. Έχει ένα κίνδυνο, λέω αυτό. Καθόλου. Για φοροδιαφυγή. Καθόλου να σας πω γιατί. Μην αρχίσουν γιατί όλοι για να πιάσουν καθόλου, αυτό. Καθόλου. Να εμφανίζουν μικρότερους τζίρους και μικρότερα κέρδη. Καθόλου. Είναι ένας κίνδυνος. Δεν ισχύει αυτό, γιατί είναι ένα πραγματικό κέρδος και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα τα έξοδα, τα οποία είναι εταιρικά έξοδα, να αφαιρούνται πλήρως από το τζίρο αυτό στον οποίο λέτε. Έχουμε στρεβλές πραγματικότητες περί του πώς υπολογίζουμε πηγή εισοδήματος και κερδοφορίας και εξόδων κτλ. Ο κόσμος θέλει ένα απλό φορολογικό σύστημα. Σταθερό, απλό. Να ξέρει ότι αυτός είναι ο φόρος του, δεν θα αλλάξει, αυτά είναι τα έξοδα, μπαίνουν μέσα, βγάζεις τόσα, πληρώνεις τόσα. Βγάζεις παραπάνω, θα πληρώσεις λίγο παραπάνω. Και συγχρόνως, τι κάνουμε πάντως με αυτό? Πάντως το 49% συγχρόνως, δεν είναι φόρος, είναι συνεταιρισμός με το δημόσιο. 49% είναι πάνω από εισοδήματα, δεν είναι σε εταιρείες, είναι σε προσωπικό εισόδημα πάνω από 900.000 ευρώ. Σε ό,τι είναι πάνω από αυτό, συγγνώμη, αλλά πόσοι στην Ελλάδα έχουν ατομικά εισοδήματα εκατομμυρίων?
Και θέλετε να μου πείτε ότι κάποιο που έχει αυτά τα ατομικά εισοδήματα πρέπει με τη δικλίδα των εταιριών να πληρώνει 27% και ένας μισθωτός. Δεν είναι 27, είναι 27. Είναι ο φόρος 22, του όχι. 22 συν 5 είναι 27 αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζη Νικολάου. Αυτό πληρώνει κάποιο ο οποίο έχει ένα μέρισμα 1.000.000 ευρώ στην Ελλάδα. Και ένας μισθωτός, ο οποίος έχει μισθό 26.000 ευρώ, έχει 28% φόρο εισοδήματος. Πάντως, εγώ άκουσα την κυρία Χτσιόγλου σε μια συζήτηση. Ακούσατε, συγγνώμη, αλλά καταλάβατε τι είπα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Είναι μια τεράστια αδικία η οποία, άκουσα να τελειώσω την πρότασή μου, έχει αποδειχτεί ότι δεν λειτουργεί στην οικονομία. Δεν υπάρχει διάχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Υπάρχει τεράστια ανισότητα. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να περάσουν το κατόφλι των τραπεζών. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν μοιράζει χρήματα σε 7 μικρές επιχειρήσεις. Έδωσε χρήματα το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα τι λέμε τώρα. Ή θα υπάρξει αλλαγή στον συγκεντρωτισμό της καπιταλιστικής δραστηριότητας όπως είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με έναν τρόπο που ενισχύει τους μισθωτούς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μαζί με τις τομές του κράτους δικαίου θα υπάρχει ένα ισότιμο πεδίο συναγωνισμού και ανταγωνισμού, ή αλλιώς λίγες οικογένειες θα γίνονται πολύ, πολύ πλουσιότερες. Όσοι έχουν ήδη πρόσβαση στο κεφάλαιο θα μπορούν να αγοράζουν στα φτηνά τη χώρα και οι υπόλοιποι απλά όσοι είναι μισθωτοί. Και ρωτάω, ένας που είναι μισθωτός, στρατιωτικός, με σύζυγο δασκάλα και δύο παιδιά στη χώρα μας, μπορούν αυτή τη στιγμή να τα βγάλουν πέρα? Δεν είναι ακρίβεια που υπάρχει? Η απάντηση είναι όχι. Και αυτό είναι ανήθικο. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα την κυρία Χτσιόγλου να λέει ότι περίπου είστε δεξιός. Διότι λέτε ότι το ΝΑΤΟ είναι ιερή συμμαχία. Ούτε αυτό το είπα. Είπα ιερή αμυντική συμμαχία, αλλά πάμε παρακάτω. Ναι, αυτό είπατε. Ιερή αμυντική συμμαχία. Αμυντική συμμαχία. Έχει σημασία αυτό. Θα το διευκρινίσω. Ναι, βεβαίως. Και είπε επίσης, για να απαντήσετε συνολικά, ότι με το φορολογικό που παρουσιάσατε ευνοείτε τους πλουσίους. Λοιπόν, καταρχάς, για μένα αριστερά δεν είναι να κλέβεις έδρες και να λες μετά ότι αυτές οι έδρες ανήκουν στην αριστερά και όχι στο κόμμα. Αυτό είπε ο συνάδελφός της. Εάν λοιπόν αυτές οι έδρες ανήκουν στην αριστερά, τότε ό,τι μισθούς παίρνουν από αυτές τις έδρες και έχουν πάρει, να τις δώσουν σε οργανώσεις ακτιβιστικές, φιλανθρωπικές, που έχουν ανάγκη να χρηματοδοτηθούν για να μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία, τους αδύναμους συμπολίτες μας, στο περιβάλλον. Ας επιλέξουν όποια θέλουν. Αλλά αν αυτοί οι μισθοί ανήκουν στην αριστερά και όχι στους ίδιους, να δούμε. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Δεν συνάδει με τις αξίες αριστεράς το να κάνεις λευκή απεργία από την πρώτη μέρα που εκλέγεται ένας άλλος υποψήφιος πρόεδρος και μετά να κλέβεις έδρες. Λοιπόν, αυτά για να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι αριστερός και ποιος είναι δεξιός. Λέει ψέματα όσον αφορά το φορολογικό μας πρόγραμμα και όσον αφορά στο ΝΑΤΟ, που έχει πλάκα, γιατί είμαι ο μόνος αμερικανόφερτος, όπως υπονοεί, που έχει ξεκάθαρη στάση για την Παλαιστίνη, έχοντας πάει εκεί. Μην νομίζετε ότι δεν έχω δεχτεί πιέσεις. Εκεί στην επίσκεψη στην Παλαιστίνη κατηγορηθεί κατά την άλλη πλευρά από αυτούς που βρίσκονται δεξιότερα από εσάς ότι έπρεπε να έχετε περάσει και από το Ισραήλ και ότι κανένας ηγέτης δεν πηγαίνει στη μία από τις δύο χώρες. Εγώ δεν πρόκειται να συναντηθώ με έναν ηγέτη, όπως το λέμε, εντός οικών ηγέτη, έναν δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο κυβέρνησης, ο οποίος διαπράττει μία γενοκτονία σε μια γεωγραφία που έπρεπε να ανήκει σε άλλο κράτος. Άρα λοιπόν, όταν σταματήσει αυτή η κατάσταση, ίσως να υπάρξει ένας τρόπος να γεφυρωθεί. Αλλά αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτο, είναι στο λάθος κομμάτι της ιστορίας, στη λάθος πλευρά της ιστορίας, και πιστεύω ότι θα κριθεί πολύ σκληρά η ακροδεξιά που συγκυβερνά τον κύριο Νετανιάχου σε αυτή την κυβέρνηση. Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι του ΝΑΤΟ, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία. Διαφωνώ με το ΝΑΤΟ να στέλνει συντονισμένα εξοπλισμό στην Ουκρανία. Δεν είναι η Ουκρανία μέσα στο ΝΑΤΟ. Εάν θέλει η Αμερική να στείλει εξοπλισμό στην Ουκρανία, ας το κάνει μόνη της. Εμείς όμως, ως μέλος του ΝΑΤΟ, προβληματικό μεν με την Τουρκία να είναι μέσα και τις προκλήσεις που έχουμε, πρέπει να σταθούμε στην αμυντική προστασία που μας παρέχει απέναντι σε πυρηνικές δυνάμεις που είναι αυταρχικές.
αυτή η ασφάλεια είναι σημαντική για τις δυτικές δημοκρατίες. Δεν λέω τίποτα το οποίο δεν συνάδει με τις αξίες της δημοκρατίας και της πατριωτικής αριστεράς. Κύριε Πρόεδρε, έρχομαι κλείνοντας στα εθνικά μας θέματα. Η γειτονιά μας έχει μαζέψει πολλά σύννεφα τον τελευταίο καιρό. Ο Ερντογάν ήρθε στην Αθήνα, υπέγραψε μια διακήρυξη με την ελληνική κυβέρνηση και στη συνέχεια εξακολουθεί να προκαλεί και με δηλώσεις και με πράξεις. Να μην τις πω αναλυτικά, μονή χώρας, αμφισβήτηση για τα νησιά μας, μια σειρά από δηλώσεις και πράξεις. Γαλάζια πατρίδα στα τουρκικά σχολεία κλπ. Στη Βόρεια Μακεδονία η νέα πρόεδρος αμφισβητεί το συνταγματικό όνομα της χώρας, όπως αυτό προβλέπεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το ίδιο και ο αρχηγός του ΒΜΡΟ και εντολοδόχος πρωθυπουργός. Στη γειτονική Αλβανία είχαμε την επίσκεψη του Ράμα για να μιλήσει σε συμπατριώτες του στην Αθήνα και έθεσε θέμα τσάμιδων. Μας είπε ότι η Μπουμπουλίνα είναι Αλβανίδα και επίσης προειδοποίησε τους Έλληνες της εθνικής μας μειονότητας να μην εκφράζουν τα πατριωτικά τους συναισθήματα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς εκτιμάτε όλη αυτή την ατμόσφαιρα, αν θεωρείτε ότι η κυβέρνηση τη διαχειρίζεται σωστά και τι θα κάνατε διαφορετικά. Σίγουρα δεν θεωρώ ότι είναι ένα ιδανικό περιβάλλον για την γειτονιά μας. Σίγουρα δεν θεωρώ ότι αυτό επιδεικνύει μια υπερήφανη εξωτερική πολιτική. Σίγουρα δεν θεωρώ ότι η μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί είναι απλά αχρίαστη. Για μένα είναι μια πρόκληση, είναι απαράδεκτη και δεν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός βοηθά τα εθνικά συμφέροντα λέγοντας «Α, είναι απλά αχρίαστο αυτό, σαν να λέει «κάντο κι αλλού». Δεν ξέρω για ποιο λόγο ο Πρωθυπουργός έχει αυτή τη στιγμή φτάσει σε μια τέτοια αμφισβήτηση των εθνικών συμφερόντων μας από τους γείτονές μας, μέχρι μάλιστα να αμφισβητούν και τη δυνατότητά μας, θεωρητικά, δεν ξέρω οικονομικά εάν βγαίνει ο λογαριασμός λόγω των ανανεώσιμων πηγές πηγών ενέργειας, αλλά θεωρητικά για τις εξορίξεις κάτω από την Κρήτη. Που αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, η Τουρκία αμφισβητεί τη δυνατότητά μας να προβούμε σε μια τέτοια οικονομική δραστηριότητα. Και χρησιμοποιεί και τη Λιβύη σαν βιτρίνα. Ακριβώς. Το οποίο, όπως ξέρετε, το 2022 συμφωνήθηκε με ένα από την Τουρκία, αλλά η Λιβύη μετά εκεί πέρα το ανέρεσε αυτό, λέγοντας ότι δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο, που όντως με το δίκαιο της θάλασσας δεν συμβαδίζει αυτό. Αλλά η Τουρκία το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν, για να μπορώ να το συνοψίσω όλο αυτό μαζί, πρέπει η σχέση μας με τον Ερντογάν να είναι επιφυλακτική, προφανώς. Θέλουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, θέλουμε θετικό διάλογο, αλλά πρέπει να είμαστε και υπερήφανοι για τη χώρα μας. Εάν είναι να δαπανούμε τόσα χρήματα σε εξοπλιστικά και να έχουμε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, πρέπει να αποδείξουμε ότι όντως πιστεύουμε στις δυνάμεις μας. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε με στριφτό το κεφάλι εκεί πέρα. Σε σχέση με τη Βόρεια Μακεδονία και τα Σκόπια. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα τεράστιο σφάλμα του Πρωθυπουργού που δεν κύρωσε τα μνημόνια, δεν έχουν οι σχέσεις των δύο χωρών. Εκείνος βέβαια λέει ότι δεν είναι η στιγμή να τα κυρώσει. Εκείνος προκάλεσε αυτό το πρόβλημα. Γιατί έτσι είναι σαν να τους επιβραβεύει για τη στάση. Οι σχέσεις των δύο χωρών, εάν η οικονομική δραστηριότητα είχε δεθεί πιο πολύ. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που ένα κόμμα που νομίζω κατέβαινε με ένα συνδυασμό, η δική μας Μακεδονία, εάν θυμάμαι καλά. Το ΒΜΡΟ. Ναι, το ΒΜΡΟ, αλλά ο συνδυασμός είναι ότι κατέβηκε. Τα αρχικά ΒΜΡΟ σημαίνουν η δική μας Μακεδονία. Γιατί λοιπόν δεν αντέδρασε τότε, είναι στο ίδιο κόμμα, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Γιατί δεν αντέδρασε τότε, γιατί δεν ανέφερε τίποτα στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όταν ήταν στα Χανιά μαζί της αυτό το ζήτημα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την εξωτερική μας πολιτική, είναι στην ουσία μια επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη φέτα και απλά να βλέπουμε τους γειτονές μας να αμφισβητούν τα αυτονόητα δικαιώματά μας. Στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι. Οι ευρωβουλευτές που θα εκλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή θα παραμείνουν στην ομάδα της αριστεράς, ναι. Ή θα συζητήσετε με τους σοσιαλιστές και τους σοσιαλδημοκράτες το ενδεχόμενο συνεργασίας? Θα παραμείνουν... Ρωτώ γιατί αρκετοί θεωρούν ότι η ομάδα της αριστεράς δεν συνομιλεί με τους υπόλοιπους και είναι... Είδα ότι χαμογελάστηκε, γιατί ξέρετε ότι πανέ στη μέση της ερώτησης. Λοιπόν, ναι, θα μείνουμε στην αριστερά.
θα συνεχίσουν οι γέφυρες να υπάρχουν προφανώς με τους οικολόγους πράσινους, με τους σοσιαλιστές, με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του Ευρωκοινοβουλίου. Και πιστεύω ότι η σύγχρονη αριστερά, που είναι μια μεγάλη κεντροαριστερά, η οποία είναι παρεμβατική σε ζητήματα κλιματικής προσαρμογής, στέγης, στη λιτότητα που αυτή τη στιγμή εφαρμόζει οριζόντια Ευρώπη, αντί να μπορεί κάθε χώρα να έχει το δικό της πρόγραμμα παραπάνω ευελιξία, στο μεταναστευτικό, που η Ελλάδα θα γίνει αποθήκη αυτών των ψυχών, επιπληρωμή από άλλες χώρες. Πιστεύω ότι η σύγχρονη αριστερά έχει έναν τεράστιο ρόλο να επιτελέσει στο να υπάρχει αλληλεγγύη στην Ευρώπη και να υπάρξει επιτέλους σύγκληση μεταξύ Βορρά και Νότα. Πρόεδρε, θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές για πρωθυπουργός, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της κάλπης αυτή την Κυριακή. Πέντε ναι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέφανο Κατσελάκη. Ευχαριστώ.